Στη θάλασσα της Ιαπωνίας, ένα νέο ρωσικό υποβρύχιο εκτόξευσε ένα πύραυλο κρούζ τύπου Καλίβρ εναντίον ενός χερσαίου στόχου από υποβρύχια θέση. Το πλήρωμα του ρωσικού υποβρυχίου ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή και ο πύραυλος εκτοξεύθηκε την προβλεπόμενη ώρα, πλήττοντας, όπως αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μια θέση στο πεδίο βολής του Σουρκούμ. Στην πυραυλική αυτή άσκηση συμμετείχαν πλοία και σκάφη του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού, καθώς και αεροπλάνα και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα του ναυτικού τμήματος της ρωσικής αεροπορίας. Το ρωσικό υποβρύχιο που υπηρετεί στον στόλο του Ειρηνικού και είναι ένα από τα πρώτα ντίζελ ηλεκτρικά υποβρύχια, ικανά να μεταφέρουν πυράβλους κρούζ υψηλής ακρίβειας καλύπτου του ρωσικού υποβρυχιακού στόλου, έπληξε με απόλυτη επιτυχία τον στόχο, ανέφερε το ρωσικό ΙΠΑΜ. Η κίνηση αυτή των Ρώσων έχει προκαλέσει την οργή σε αρκετά ιαπωνικά μίντια, καθώς το πεδίο που διεξήχθη η βολή είναι πολύ κοντά στις κουρίλες νήσους που το Τόκιο θεωρεί ως δικές του, παρά την κατάληψή τους από το Σοβιετικό στρατό στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.